Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε η Μαρίων αλλιώς Μαρλόξ και η Βερίνα αλλιώς Νέριν Μπλουμ και είστε συντονισμένοι στο κανάλι μας Χαμένη Λεωφόρος. Όπως πάντα έχουμε στην παρέα μας το Λάκι και το Ραλάκι. Δύο εκλεκτά ξαδέρφια. Ναι, που είναι και η μασκότ του καναλιού. Βεβαίως, ήταν αρχικά μόνο ο Λάκης και μετά έφερε και ενισχύσεις στον Λαλάκη. Την προηγούμενη φορά συστήσαμε το φίλο μας τον Κέσσαρα που είναι στην παρέα μας, είναι αυτό το στυλό κάκτος. Και σήμερα είναι στην παρέα μας ξανά μετά από αρκετές εκπομπές και ο Κράσος, ο δίδυμος αδερφός του, ο οποίος ήταν ντροπαλός και δεν μας καταδέχτηκε στις προηγούμενες. Αλλά καταφέραμε και τον πείσαμε. Ναι. Είναι δίδυμα αδέρφια ο Κέσσαρας και ο Κράσος, προφανώς οι γονείς τους είχαν μια αγάπη στην αρχαία Ρώμη. Ναι, προφανώς. Is it me you want or is it the gas? Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε μία άσκηση ύφους. Έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν ασκήσεις ύφους. Πολλές φορές. Πρόκειται για παιχνίδια λέξεων, ας το πούμε έτσι, κατά τα οποία είναι ουσιαστικά σαν μικρές προκλήσεις, μικρά challenges. Βρίσκουμε 10 λέξεις τυχαίες από το λεξικό, με τις οποίες καλούμαστε να γράψουμε μία μικρή ιστορία. Σήμερα όμως θα υπάρχει ένα επιπλέον twist, μία επιπλέον απέτηση για την ιστορία. Ό,τι λέξεις και να μας τύχουν, το θέμα πρέπει να έχει σχέση με τα Χριστούγεννα. Το κάναμε έτσι για να είναι λίγο πιο, να είναι λίγο διαφορετικό. Και να ταιριάζει με το πνεύμα της εποχής. Ναι. Η κάθε μία από εμάς θα βρει τυχαία 5 λέξεις από το λεξικό και αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τις ιστορίες που θα γράψουμε. Παρεμπιπτόντως, μόλις παρατήρησα ότι έχουμε στυλό, αλλά έχουμε τάμπλετ για να γράψουμε την ιστορία. Ναι, είναι η σύσσευξη του παλιού με το μοντέρνο. Έγινε επίτηδες και είναι καθαρά αλληγορικό. Απολύτως, απολύτως. Και αντικατοπτρίζει την εποχή μας. Ακριβώς. Όπου έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά υπάρχει και μια πάρα πολύ έντονη επιστροφή στο παρελθόν. Άλλωστε, όπως είδαμε πρόσφατα και σε ένα παιχνίδι που παίξαμε, το Twin Mirror, το οποίο υπάρχει στα κανάλια μας, μπορείτε να το δείτε. Ναι, έχουμε παίξει το demo. Λέει κάποιος χαρακτήρας κάποια στιγμή ότι 21ο αιώνα έχουμε, όπου το παλιό είναι νέο. Κάτι που όταν συμβαίνει, αν σκεφτεί κανείς πόσα πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Ακριβώς. Από ιδέες, μόδα, αντικείμενα. Και υπήρξε μία γενιά, μία φουρνιά μάλλον, ανθρώπων, η οποία δεν πρόλαβε κάποια πράγματα που ξέραμε εμείς και τώρα τα βλέπει σαν απολύτως καινούρια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν βρίσκοντας τις λέξεις εναλλάξ. Βεβαίως, ξεκινάω εγώ αυτή τη φορά με την πρώτη λέξη. Μεγαλώνυμος. Που έχει μεγάλο φημισμένο όνομα, μάλιστα. Βεβαίως. Συνεχίζω εγώ. Βεβαίως. Περιεχόμενο. Ο. Τρίτη λέξη. Τρίτη λέξη. Πνευματολατρεία. Ω, τι ωραία λέξη. Πραγματικά πολύ ωραία και πολύ πρωτότυπη. Πνευματολατρεία είναι η λατρεία πνευμάτων Άγιων Πάρισεν. Πολύ ωραία. Αρκετά ταιριαστό με το θέμα μας, νομίζω. Πολύ, πολύ. Τέταρτη λέξη. Σταυροπηγιακός. Ουχ. Είναι για μοναστήρι που υπάγεται όχι στη δικαιοδοσία του εγχώριου επισκόπου, αλλά του Πατριάρχη. Ας το καλό. Με ητά. Ναι, σταυροπηγιακός. Ναι. Πέμπτη λέξη. Πέμπτη λέξη. Ξανατύπωμα. Ωραία. Mainstream αυτό. Αυτό ναι, σε σχέση με το σταυροπηγιακό. Έκτη λέξη. Σειρά μου. Καψάλα. Καψάλα. Είναι μισοκαμένος από πυρκαγιά κορμός δέντρου. Ω. Λιμοκοντόρος. Ω. Σαυροειδής. Ω. Όμοιος με σαύρα. Λογικό, ναι. Self-explanatory. Λεμιτόμος. Ω, κάτι λέξεις αυτή τη φορά. Καταπληκτικές. Πολύ προκλητικές. Και να πω προκλητικές για να γράψεις κάτι έτσι φάνταστο. Το θέμα είναι τα Χριστούγεννα. Ναι. Ωραία. Πολύ ταιριαστά όλα. Και νομίζω είμαστε στην τελευταία λέξη. Ναι, δέκατη λέξη. Θα τολμήσω να πάω στις πίσω σελίδες. Τόλμησε και αυτές. Οι πίσω σελίδες έχουν κατά κανόνα κύρια ονόματα, αλλά δεν ξέρω αν έχω πάει τόσο πίσω. Και θα δούμε. Πάμε και Θεός βοηθός. Αλταμίρα. Τι ωραίο. Τοποθεσία της Ισπανίας γνωστή για τα σπήλαια φυσικά. Βέβαια. Αυτό τώρα δίνει μια άλλη διάσταση. Βεβαίως.
Και νομίζω τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Καλή μας επιτυχία. Και καλή μας έμπνευση. Τελειώσαμε εσύ ως τη συγγραφή. Να πω εδώ, δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί να ισχύει και το δικό σου κείμενο, ναι. Ότι σε αυτά τα κειμενάκια που γράφουμε παίρνουμε πολλές ελευθερίες. Πάρα πολλές. Και γεωγραφικές και χρονικές και τοπικές, έτσι. Μα εννοείται και αυτό είναι και το νόημα. Ακριβώς, ναι. Και το κωμικό στοιχείο που βγαίνει μέσα από αυτές τις ελευθερίες. Δεν έχουν ρεαλισμό απαραίτητα. Έχουν σουρεαλισμό. Ναι. Απόλυτο. Είναι και το ζητούμενο, θα έλεγα, σε έναν βαθμό. Μα ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε. Μεγαλώνυμος, περιεχόμενο, πνευματολατρεία, σταυροπηγιακός, ξανατύπωμα, καψάλα, λιμοκοντόρος, σαυροειδής, λεμιτόμος, αλταμύρα. Θα ξεκινήσει η Μάριον. Αν και μεγαλώνυμος, δεν ήταν παρά ένας σαυροειδής λιμοκοντόρος. Καλά αρχίσαμε. Που περνούσε τον εαυτό του για πολύ σπουδαίο.
ποτέ δεν άνοιγε την πόρτα στα παιδάκια που χτυπούσαν για τα κάλαντα του Χριστουγέννα και τις σπάνιες φορές που καταδεχόταν να τους ανοίξει, τα έδιωχνε με το χειρότερο τρόπο, ώσπου και αυτά ήταν και απόϊδαν και δεν ξανασχολήθηκαν μαζί του. Ο Σκρούτζ ήταν, ο απόγονός του. Και όμως το υποκείμενο αυτό βρέθηκε γυναίκα που γύρισε να το κοιτάξει και ακόμα χειρότερα να το παντρευτεί. Για όλους υπάρχει ένα fan club. Έτσι. Του ενός. Ναι. Ας όψετε το περιεχόμενο των τραπεζικών του λογαριασμών. Mm. Όχι βέβαια πως η σύζυγός του ήταν καμία μπατήρισα. Θερόταν ανεπίσημα ως η κύρια χρηματοδότρια ενός σταυροπηγιακού μοναστηριού. Αλλά ως γνωστόν, το χρήμα προσελκύει το χρήμα. Βέβαια. Εκείνη ήταν επίσης ο παδός της πνευματολατρίας και είχε βάλει να τις ξανατυπώσουν εγχειρίδια πνευματισμού από τον προπερασμένο αιώνα, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τους νεκρούς της προγόνους. Στο πλαίσιο της γενικής τοκεντρικότητας, το ζεύγος επισκεπτόταν σε ετήσια βάση το φημισμένο σπήλαιο της Αλταμίρα και φιλοξενούσε στο σαλόνι του σε κοινή θέα μια αυθεντική γαλλική λεμιτόμο. Κανένας δεν ξαφνιάστηκε, ούτε φυσικά λυπήθηκε, όταν ο σύζυγος μια μέρα που είχε βγει για περίπατο, σκόνταψε σε μια καψάλα και πέφτοντας κάτω με τα μούτρα έμεινε στον τόπο. Πω δράμα! Αν δεν την πάθαινε από την αφηρημάδα του, δεν θα ήταν απίθανο να το βρει από κανένα μακαρίτι προπάπου του, που θα έτριζαν τα κόκαλά του με την τόση και τόσο ανένδοτη αναποδιά του μοναδικού στο είδος του απογόνου του. Πολύ ωραία! Καταπληκτικό! Πολύ πρωτότυπο! Τι να σου πω! Αριστούργημα! Τα Χριστούγεννα! Α, είναι για τα κάλαντα και που δεν άνοιγε τα παιδάκια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο δύσκολο αυτό το θέμα. Εγώ έχω αγωνία να δω πώς θα είναι. Είναι τελείως διαφορετικό, μπορώ να πω ήδη. Το φαντάζομαι. Σε τελείως άλλο κλίμα και πνεύμα. Και λέμε για πνευματολατρία. Λοιπόν. Περιμένουμε. Ο μεγαλώνυμος εξερευνητής έφτασε στο σπήλαιο της Αλταμίρα ύστερα από μια εξαντλητική πεζοπορία που είχε διαρκέσει πάνω από 3 μέρες και 3 νύχτες. Μάλιστα. Ήταν απόγευμα όταν είδα από μακριά την είσοδο της σπηλιάς ανάμεσα σε καψάλες και κλαδιά γεμάτα με ξερά φύλλα. Τι κι αν ήταν παραμονή Χριστουγέννων, εκείνος ήταν ταγμένος στην αποστολή του. Από μακριά άκουγε τις καμπάνες του πιο κοντινού χωριού και σκεφτόταν ότι ο κόσμος εκεί δεν είχε ιδέα για την τρομερή ανακάλυψη που μπορεί να περίμενε εκείνο μέσα στο σπήλαιο. Μάλιστα. Ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι εκεί μέσα στα βάθη της σπηλιάς υπήρχε κάτι περισσότερο από τις ήδη γνωστές πλεστορικές τοιχογραφίες. Μάλιστα. Όταν μίλησε στον έπαρχο για τις υψηλές πιθανότητες μιας σπουδαίας ανακάλυψης, εκείνος κάγχασε. Αλλά τι να περιμένει κανείς από ένα φαντασμένο λιμοκοντόρο χωρίς περιεχόμενο. Σωστά. Χωρίς περιεχόμενο. Περιεχόμενο. Παρόμοια αντιμετώπιση είχε και από το μοναστήρι της περιοχής, στο οποίο, καθότι σταυροπηγιακό, δεν έβγαζε ποτέ αποφάσεις που να είναι αποκλειστικά δικές του. Αντίθετα, οι απλοί κάτοικοι του χωριού είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν έμαθαν τι τον είχε φέρει στην περιοχή του. Υπήρχε έντονη πνευματολατρία στη συγκεκριμένη επαρχία και οτιδήποτε είχε έστω και μία επίφαση μεταφυσικού ήταν ικανό να εξάψει τη φαντασία των ανθρώπων. Μάλιστα. Ακόμα και η τοπική εφημερίδα ξανατύπωσε το τελευταίο της φύλλο για να συμπεριλάβει την είδηση για τον σπουδαίο εξερευνητή που είχε καταφτάσει για μια επικείμενη σημαντική ανακάλυψη. Ωστόσο, με το που άρχισαν οι χριστουγεννιάτικες φιέστες στο χωριό, ο κόσμος ξέχασε όλα τα άλλα και έστρεψε όλη την προσοχή του εκεί. Μάλιστα. Και έτσι τώρα, ενώ από τα μεγάφωνα της πλατείας ακουγόταν η Άγια Νύχτα, ο εξερευνητής έκανε το γενναίο βήμα και μπήκε μέσα στη σκοτεινή σπηλιά. Αφού προχώρησε αρκετά μέσα στο σκοτάδι, που φωτιζόταν μόνο από το δικό του ηλεκτρικό φακό, άκουσε ξαφνικά έναν ήχο σαν να έπεφτε μια λεπίδα λεμιτόμου. Ο ήχος αυτός τον έκανε να ανατριχιάσει, αλλά ακόμα πιο ανατριχιαστικό ήταν ότι παραδόξως η Άγια Νύχτα ακουγόταν ακόμα από το χωριό, παρόλο που λογικά δεν θα έπρεπε σε τόση απόσταση. Καλή, αυτό είναι θρίλερ. Εκείνη τη στιγμή δύο κόκκινα μάτια άστραψαν απέναντί του και ένα αλόκοτο σαυροειδές πλάσμα σύρθηκε με απίστευτη ταχύτητα στον τοίχο δίπλα του για να εξαφανιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο εξερευνητής είχε δύο επιλογές, να συνεχίσει ή να φύγει. Χωρίς δεύτερη σκέψη δυνάμωσε το φως του φακού και προχώρησε ακόμα πιο βαθιά στο σκοτάδι του σπηλαίου. Και σταματάει σε cliffhanger, όσο καταλαβαίνουμε, γιατί μετά θα γινόταν μυθιστόρημα. Καταπληκτικό. Είναι ήδη αρχή ενός πολύ ωραίου διηγήματος. Βέβαια, ναι. Και αυτό είπα πριν για τις ελευθερίες που παίρνουμε. Δεν ξέρω καν το σπήλαιο της Αλταμίρα σε τι περιοχή βρίσκεται, αλλά εντάξει. Είπαμε, είναι συγγραφική άδεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι μουρλό. Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Το δικό μου είχε λίγο παραβολή μέσα, είχε λίγο διδακτικό. Γενικά τα δικά σου έχουν έτσι μια ανατροπή που κάποιος κακούργος κάτι παθαίνει στο τέλος. Είναι έτσι ένα pattern, έχω διακρίνει. Η θεία δίκη είναι έντονη. Είναι έντονη και παντοχού παρούσα. Ναι. Ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μας το σημερινό, με την άσκηση ύφους. Την περίπου χριστουγεννιάτικη άσκηση ύφους. Περίπου χριστουγεννιάτικη, γιατί ναι, ήταν το πνεύμα, υπήρχε αναφορά στα Χριστούγεννα, αλλά ναι, με ένα πνεύμα πρωτότυπο. Ήταν λίγο το background. Ναι. Ήταν Χριστούγεννα alternative universe. Έτσι. Ήταν ένα universe και τα Χριστούγεννα στο ήταν ένα άλλο universe. Και πηγαίνανε λίγο παράλληλα, λίγο. Λίγο, ναι. Είναι αυτή η υπέρθεση των χρονικών ακριβώς. Στιγμών. Ως το επόμενο βίντεό μας λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.